μια καταγραφή ενός θέματος που το Φεστιβάλ Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται εκεί στην παραλία και εμείς θέλουμε να πάμε να σας δείξουμε αυτά τα δύο λεπτά με ένα φυσικό ήχο το τι έχουμε από εκεί, από το Φεστιβάλ Βιβλίου. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους επιστήμονες με ειδικότητα του ογκολόγου που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας ήρθε από την Αμερική τα τελευταία χρόνια. Έκανε τις σπουδές του εκεί στην Αμερική. Ακολούθησε την ειδικότητα του ογκολόγου για 16 συναπτά έτη στην Αμερική και στη συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται στο Διαβαλκανικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι λοιπόν ένας δικός μας άνθρωπος και λέω δικός μας γιατί είναι εδώ δίπλα από τη Δράμα, από τα Κύρια της Δράμας συγκεκριμένα και είναι παράλληλα εκτός από την ιατρική που βεβαίως βάζει σε πρώτη προτεραιότητα και αγαπάει τόσο πολύ και βοηθάει τους συνανθρώπους, ο κύριος Χρήστος Εμμανουηλίδης έχει αυτό που λέμε και το μικρόβιο του συγγραφέα. Έχει γράψει μέχρι τώρα 15 βιβλία, κυρίως λογοτεχνικά, αλλά και ιατρικά, τα οποία τα έχει εκδώσει ένα βιβλιοπωλείο, το Μάτι συγκεκριμένα, την Κατερίνα, την Πυρία. Και αυτά τα βιβλία θέλησε να παρουσιάσει σε αυτό το φεστιβάλ του βιβλίου που κρατάει για 2 εβδομάδες, τελειώνει αυτήν την εβδομάδα, στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Ήρθε σε επαφή με κόσμο, υπέγραψε αντίτυπα των βιβλίων του και, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια και υπάρχει ακόμη μια τεράστια συμμετοχή του κόσμου. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι με το περίπτερο εκεί στο οποίο συμμετείχε και ο ογκολόγος γιατρός, ο κύριος Χρήστος Εμμανουηλίδης, σαν συγγραφέας. Για δώστε τώρα, παιδιά. Είμαι από το Μεγάλο Αλεξάνδρου, θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με τη Σίδα Πόλα και τον τραγωδοποιό Γιάννη Κούλιο. Και στην όλη τη γεωγραφική συνειδητική αναφορά από την Ιδρά Αγγλία, είναι και η Ελληνική Πόλη, η Δράση, την Αγγλία, για Αλεξάνδρια, για την Ιδρά Αγγλία, για την Ιδρά Αγγλία και το Ο κύριος Εμμανουηλίδης, λοιπόν, που θα δούμε τα σχετικά πλάνα έτσι για να μην προβάλλουμε συνεχώς την αφεντομουτσουνάρα μου, να δούμε καλύτερα τα βιβλία και τον συγγραφέα των βιβλίων και το κοινό που πήγε εκεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να προμηθευτεί. Θα το δώσουμε. Μην μιλάω μόνος μου, ρε παιδιά. Ωραία. Να προμηθευτεί λοιπόν τα βιβλία
κυρίως, επαναλαμβάνω, λογοτεχνικά, αλλά και ιατρικά θέματα. Μάλιστα, το ιατρικό βιβλίο που αναφέρεται στην σοβαρή ασθένεια του καρκίνου βοηθάει πάρα πολύ όλους αυτούς που έχουν κάποιον στην οικογένειά τους και θα ήταν καλά να το αναζητήσετε αυτό το βιβλίο, διότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με τα, όπως παλαιότερα, ας πούμε, τα Άρλεκεν ή τα ερωτικά ή τα αστυνομικά ή τα θρίλερ. Βεβαίως και αυτά έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον, αλλά όσον αφορά αυτοί τουλάχιστον που είναι λάτρες της τεχνολογίας, τεχνολογίες. Εν πάση περιπτώσει, ζωντανή εκπομπή είμαστε, όλα συγχωρούνται. Θα βρούνε βιβλία γραμμένα από τον ιατρό εγκολόγο, παύλα συγγραφέα, τον κύριο Μανουηλίδη, τα οποία είμαι σίγουρος ότι και στο θέμα της λογοτεχνίας, αλλά και κυρίως στα θέματα ιατρικής, έχουν μόνο να κερδίσουν. Υπέγραψε λοιπόν πάρα πολλά αντίτυπα. Ο κύριος Εμμανουηλίδης είχε τη χαρά να συνομιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Τετάρτη δηλαδή σήμερα, τα πράγματα έχουν κυλήσει πάρα πολύ καλά, γιατί χιλιάδες κόσμου πέρασε από την παραλία και θα περάσει μέχρι το Σαββατοκύριακο της Θεσσαλονίκης για να είναι μια πνευματική τροφή που όλοι πρέπει να γευόμαστε, κακά τα ψέματα. Και μάλιστα τώρα που είναι και περίοδος διακοπών, νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο αναγκαίο να υπάρχει στις αποσκευές των διακοπών.